την πλαστική επέμβαση που έχει κάνει στη μύτη της, μίλησε στο νέο της βίντεο στο κανάλι της στο YouTube με τίτλο Mr. and Mrs. C, η Ελένη Χατζίδου. Με ενοχλούσε η μύτη μου, αλήθεια είναι, και νομίζω ότι άκουγα κάτι ψιθύρους για τη μύτη μου κατά καιρούς. Αλλά αυτοί οι ψιθυροί δυνάμωσαν όταν βγήκα στο γυαλί. Συνεργάτες μου μου λέγανε, Ελένακι μου γλυκό καλό, δεν είναι τίποτα να πας να κάνεις τη μυτούλα σου. Και έλεγα, γιατί ρε παιδιά, τι έχει η μύτη μου, που ήξερα πάρα πολύ καλά τι έχει η μύτη μου. Τέλος πάντων, όταν τελείωσε το χειρουργείο, μάλλον μου είχαν χορηγήσει τόσο πολλά παυσίπονα που δεν καταλαβαίνα τίποτα. Το πρώτο βράδυ δεν κοιμήθηκα. Εντάξει, δεύτερη μέρα καλύτερα. Μετά συνηθίζεται και λίγο πόνος. Εκεί που φρίκαρα τελείως, ήταν σαν να μου έβγαινε το μυαλό από τη μύτη. Ήταν όταν μου βγάλανε αυτά τα ειδικά βαμβακάκια που βάζουν στη μύτη, πέρα από τον άρθικα. Εκεί νομίζω αλήθεια το χειρόγραφο το μυαλό μου. Έχασα και τις αισθήσεις μου. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Είναι μέσα στη διαδικασία. Αν μπείτε και δείτε στο Dancing with the Stars που ήμουν ένα μισή μήνα μετά, είμαι αρκετά πεσμένη, είμαι μια μικρή γουρουνίτσα. Η φίλη μου ήταν σε φάση, πώς θα το πούμε τώρα, πώς μου έτσι θα μείνει, έτσι είναι. Εντάξει, θέλει σίγουρα ένα εξάμηνο, λίγο λέω. Η μύτη στρώνει ακόμα και στο χρόνο. Αλλά το αποτέλεσμα, το 80% το βλέπεις στο εξάμηνο. Το πρίξιμο βέβαια σε μένα σιγά 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 κατέβαινε από εδώ, κατέβαινε. Κάποια στιγμή ήμουν μαγουλού, κάποια στιγμή είχα προβούλια. Περνάς ένα στάδιο περίεργο. Κάνω πραγματάκια. Κάνω στο πρόσωπό μου, βάζω βιταμίνες, ενέσιμες. Γιατί όσο να είναι το ενέσιμο μπαίνει πολύ πιο κάτω στρώματα από ό,τι μπορεί να μπει η καλύτερη κρέμα. Απλά δεν βάζω βιταμίνες με υαλουρονικό, το υαλουρονικό φρίζει. Δεν θέλω να πριστώ, δεν ξέρω αν το χρειαστώ αργότερα. Δεν μου αρέσει το αποτελέσμα του πριξίματος, βλέπουμε πολλά εκεί έξω. Νομίζω πολύ μεγάλη διαφορά στο πρόσωπό μου έχουν κάνει και τα φρύδια μου, τα οποία τα κάνει τατού.